καλησπέρα σε όλους από το κλειστό γυμναστήριο της Ζωφριάς. 17η αγωνιστική των 4ο όμιλο της Evolution. Για να ολώσουν στο 6-10 στην 6η θέση φιλοξενούν τους μεγάμενους, σε οποίοδήποτε στην 5η, στο 15. Μάτς δεύτερου γύρου, οι δύο ομάδες αναμετρούνται για δεύτερη φορά φέτος. Στο πρώτο μάτς οι λεγάμενοι ήταν οι νικητές με 69-62, τριποντάκι. Στο ξεκίνημα του μάτς για τους Πειραιώτες. Πολύ το καλάθι για τον Κατσονάκη. Μαζεμένες και οι δύο ομάδες σήμερα από την βλέπω. Αυτό το σουτ. 9-14 για τους αναλώσιμους. Βλέπω η δεκάδα, ναι, για τους αναλώσιμους. Από την άλλη 9 για τους λεγάμενους και οι δύο ομάδες υπέρ πλήρης. Οι αναλώσιμοι πήγαν από τους Δαλάι Κλάμα με 57-47, ενώ από την άλλη οι λεγάμενοι νίξαν τους Σαν Αντώνιο Σμέρτς, ομάδα η οποία βρίσκεται στα κάτω σαλονιά της βαθμολογίας. Καθαρός για δύο, εύστοχος Παντελής, πρώτη πόντη και για εκείνον. Τα δεδομένα σήμερα είναι τα εξής. Αν οι λεγάμενοι νικήσουν, πάνε στο 11-5 και πάνε πλέον στην τέταρτη θέση, έστω και προσωρινά. Από την άλλη, αν νικήσουν οι αναλώσιμοι αστροδοσούτ, φτάνουν στο 7-10 και κάνουν πολύ σημαντικό βήμα για την παραμονή. Σήμερα να πούμε επίσης ότι έχει γυρίσει και ο Χριστάρας ο Λιάσκας. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν έπαιγαιναν τόσο καλά οι αναλώσιμοι. Το είπε και ο ίδιος, Καρτονάκης, δεύτερο τριποντάκι. Πάρα πολύ ωραίες συνεντεύξεις και από τη μία και από την άλλη σήμερα. Όποιος βλέπει το βίντεο, καλό θα ήταν αν θέλει να τις δει. Αλλά ξανά σε εκείνον, σουτ για δύο. Μπάλα του κλείνει το μάτι και παίρνει εκτός καλαθιού. Πρώτη πόντι για τους αναλώσιμους. 2-8. Τσιγάλας στη γωνία και από εκεί στην αντίπερα όχθη. Λίγο επικίνδυνη πάσα, η οποία ωστόσο φτάνει για τον Καλτσονάκη. Για τρεις, ξεκινάει καυτός ο Σπύρος. 3 τριποντάκια σε 2,5 λεπτά. Λιάσκας. Μπαλιά 45. Στην Βαϊντάνη, άσχημα το σουτ. Rebound από τον Νικολόπουλο. Βαϊντάνης και καταφύγει κάτι. Βαϊντάνης, διορθώνω. Στιγμής βλέπω δύο στον πάγκο των αναλώσιμων. Οπότε λογικά έχω δει και υπόλοιποι δύο βολές εντωμεταξύ για τον Καρτσονάκη. Με άλλους δύο βλέπω. Όχι έναν, ο άλλος είναι ο Ντούρμας. Βλέπω στον Γκάβα Φάντερς μέσα η πρώτη βολή. Οπότε λογικά περιμένουμε τους υπόλοιπους. Οι 2-12 ξεκινούν εξαιρετικά, οι λεγάμενοι αποκτούν διψήφια διαφορά στο πρώτο τρίλεπτο, τετραλεπτό, τρίλεπτο. Οπα, ξεκάμε αυτό στο βάρκε. Μιλάει τριαντάφυλλος. Φάουλ πάνω. Τον έφυγε στα κακό. Είναι για τρεις, είναι άστοχο. Πάσα για τους Σιγάλα. Σέντε επίθεση για τους λεγάμενους. Ωραία πάσα στο Γαλόπουλο, ο οποίος νομίζω εκεί περίμενε
να φάει την προσποίηση ο ψηλός. Δεν την έφαγε. Οπότε νομίζω δεν είχε πολλά περιφέρει ο Σίτιγκαρ των Πυριωτών. Λιάσκας χαμηλά έμπαλα. Ακάκος δεξικού. Η μπάλα μπαίνει στο καλάθι ξανά. Τέταρτος πόντος για τους αναλώσιμους. Σιγκάλας. Καψονάκης και Αγαλόπουλος έχουν φυλαγιαστρίνει μπάλα στον πρώτο και από εκεί στον Αγαλόπουλο. Καλάθι από κοντά. Πάρα πολύ καλό το ξεκίνημα των λεγάμενων. Δύο πόντους Αγαλόπουλος, δύο καθαρός. Και 10 ο Χαρτζονάκης, 10 στα πρώτα 4 και 40 παρακαλώ. Πάμε είναι χαμηλά. Τρίστο σου, άστοχο φυσικό rebound. Το γαλάζι άρχισε τώρα. Τον Μεϊτάνη. Δημουλιάς. Καθαρός. Πίσω έξυπνος ο Σιγάλα, ο οποίος είναι μόνος στο big side. Βολά ξανά στον Καρτζονάκη για τρίστο σουτ. Τέταρτο τρίποντο. Σε κάτι περισσότερο από 5 λεπτά. 4 και 40 μένει στο ρολόι. Νικολόπουλος, Λιάσκας, Χρυστακάκος για 3. Σχετικά άστοχη αναλώσιμη, πάρα πολύ εύστοχη. Ειδικά από μακριά, σε αυτά τα πρώτα λεπτά, λεγάμενη. Καρτονάκης ξανά. Πω πω πω. Τρίποντο και φάουλ. Time out, η αναλώσιμη νομίζω. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, θα έχει βάλει όλα. 4-20, 4-10 στο ρολόι. Μέσα κρύβουν. Τετράποντο από τον Καρτζονάκη. Πέμπτο δικό του τρίποντο, αυτό είναι και με φάουλ. Η διαφορά πλέον στο συν 17, 4-21. Έχω πάρα πολύ καιρό να δω τέτοιο ξεκίνημα σε μάτς. Ειδικά στην Evolution. Αυτό είναι το λεγόμενο Kitsek που λέμε στο χωριό μου. Ωραία πάσα, καλή άμυνα του Κουστακάκου. Να δώσουμε φεύγουν στον ευδιασμό. Ξέκανε ο τέρμα. Συν 2 πόντι για τον Μανώλη. Νομίζω είναι προφανές πίσω ότι η λεγάμενη δεν μπορεί να συνεχίσει σε αυτόν τον αριθμό. Έχουμε δει 20 πόντους σε 7 λεπτά. Όπως και να έχει χτίσει μια καλή καβά. Αστοχος ο Αγαλόπουλος. Όπως έτσι ξεκινούν τα πρώτα 7 λεπτά, 2-2 τα φάουλ. Μανώλης για 3. Αστοχος ο καθαρός στο rebound. Τώρα Σιγάλας, Καρτζονάκης ζητάει στη γωνία, παίρνει την μπάλα, σηκώνει την για 3. Αυτό θα το χάσει. Δημιουργιάς ελέγχει και δίνει νέα 14 στους Πυριώτες. Δημιουργιάς. Καρτζονάκης. Άμα έμπαινε για αυτό εγώ σηκωνόμουν και φευγά. Πλάκα κάνω προφανώς. Να λέω εξαιρετικό ξεκίνημα από τον Καρτζονάκη. Λιάσκας. Μέρα Βραζιλίας. Ο Χρήστος επέστρεψε για να δώσει την πνοή και την επιθετική ανάσα που χρειάζεται η αναλώσιμη. Σιγάλα, ξεφεύγει εύκολα από τον Χρήστο. Η μπάλα στον Αγαλόπουλο, που κλείνεται από δύο. Κερδίσει το φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές.
και η δεύτερη. Μπάλα στον Μανώλη. 1.50 για το φινάλε της πρώτης περίοδου μέχρι στιγμής. Το πρώτο αυτό δεκάλεπτο έχει φαρδιά πλατιά την υπογραφή των Πειραιωτών. Για τρεις, εύστοχος. 5-5, εξυλός. Και οδηγεί τους αναλώσιμους. Μιλιάς για τρίστος. Αστοχό. Και τα ρεμπόν καθαρίζουν. Για να λώσουμε νομίζω από εδώ και στο εξής η δουλειά τους είναι αρκετά δύσκολη, αλλά θα απλοποιηθεί αρκετά να ελέγξει νομίζω τα σούτα από την περιφέρεια και τα επιθετικά rebound. Έχουν αφήσει πολλά και από τα δύο σε αυτά τα πρώτα 9 λεπτά. Τη δουλειάς μπαίνα χαμηλά. Θα βοηθήσει ένα Γαλόπουλο και σου περνάει από το κέντρο, αφήνει έξω στον Δημουλιά. 6 δεύτερα για 3, άστοχος. Ο νεοαποκτηθής, ο Γιάννης Οικονόμου, καλά φύγει. Από τον Δημουλιά. Μανώλης, καλά χαμηλά στον Μεϊντάνη, λάθος η πάσα του. Είναι το Καρτσονάκης. 20 δεύτερα, τα 18 για τους λεγάμενους. Απόκριση 2 δευτερολέπτων στα διαχρονόμετρα. 10. Καρτσονάκης, μπάλα δέχτη στα πόδια του Πολύδωρου. 4,7 στο ρολόι, τα 4 για τους λεγάμενους. Για να δούμε αν προλαβαίνουν να βάλουν ξανά την μπάλα στο καλάθι. Αναφορά από το πλάι, Καρτζονάκης, ποιος άλλος, για τρεις, πω. Με υπογραφή Καρτζονάκη το πρώτο δεκάλεπτο, 9-26. Συνέχεια στο μάτς, 9-26 το σκορ, 6 αντρίπον του Καρτζονάκη. Ένα εξ αυτών τετράποντο και ένα buzzer beater. Πάλα από τον Μανώλη. Παραφορά από την baseline. Καρτζονάκης για τρεις το σουτ. Άστοχο rebound, επιθετικό. Κερδισμένο foul και δύο βολές για τον Βασίλη τον Καμαριωτάκη. Μέσα έπρωτη. Μέσα και η δεύτερη. Δύο στις δύο, 9-28. Νόλις λάθος, πάσα δεν έβασε μπάλα ποτέ σε εκείνον. Ο λάθος είναι τον Καστανιά. Καλά από κοντά το Καμαριωτάκη, 4 συνεχόμενη δική του πόντι. Στο πρώτο λεπτό η διαφορά έχει ξεφύγει για τα καλά στο συν 21 πλέον. Οι φιλοξενούμενοι λάθος πάσα, μπάλα παραμένει και για αναλώσιμον. Αρία ψηλά, καλά στο Κουστακάκου. Θεώ στις 7 πόντους. Νομίζω μέχρι στιγμής ο πιο απελαντηματικός, τουλάχιστον επιθετικά για τους γηπεδούχους. Ένα δίποντα και δύο δίποντα. Πάσα, κλέψιμο ξανά για τους αναλώσιμους. Ωραία, για τον Μανώλη, το σπάει μέχρι μέσα, αλλά αστοχή. Κάκος, καλάθι έχει φάουλ, ναι, δύο βολές.
έξω η πρώτη. Και η δεύτερη άτυχος, εδώ ο φιλός. Μονάκης για τρεις. Εβδομό. Αυτά, εβδομό. Μαγκάκος. Φαουλ ξανά πάνω στην προσπάθεια του ψηλού. Φαουλ από το Μανώλη. 3-3 τα φαουλ μέχρι στιγμής. 3 για τους γκρουπούς, 3 για τους κλειστούμενους. Πατσονάκης, το μακάρισμά του. Και δείχνει το χαμαλιστάκι να βοηθήσει. Ένα σκρίνι στην κορυφή. Κατονάκης ξανά. Μπάλα κολλάει. Οπα, αυτό, άντεξε. Είχα να πω ο κύριος Ρεφάς να την τσεκουλήσει. Θα καταλάβω το επόμενο blooper, το blooper μάλλον της επόμενης εβδομάδας, γιατί το λέω. Ο τάκος, μπαλά εκτός. Για τους αναλόγους, ο Μανώλης πάει πολύ γρήγορα, αλλά αυτό εκεί στο Λέα, περιμένει ο Βρετάκος. Είναι για το μάτς. Βρετάκος περνάει, αλλά αστοχή. Ούτε καμπλό δεν έχει βάζει μπάλα στο καλάθι. Κατεβάζει το αμυντικό rebound. Το κουταράκος. Παράδειγμα στα μια. Ανιάς. Κάνει το σκύλο έξω. Λάπος προς τον Χρυστακάκο. Κλέβει ο Καρτσονάκης. 4-3 τα φάουλ. Και τώρα πέμπτο για τους αναλώσιμους, ο Αντωνιάδης που θα χρειαστεί δύο βολές για τον Βασίλη και ένα μαγιωτάκι. Μέσα η πρώτη, ο μαγιωτάκι στις 5. Η διαφορά έχει ξεφύγει για τα καλά, στο συν 20 προσεγγίζει πλέον το σκορ. 2-2, έκτος πόντος του Βασίλη. Καθανιάς, αλλά έξω. Ένα μαντάκι πιο μέσα από τις βόλες. Καστοχό, καλάθι. Πρώτο και από τον Πολύδωρο. Πολύδωρος και Χρυστακάκος μέχρι στιγμής και σκορέρ από την άλλη. Πρώτα θα αναλώσει μέσα από την άλλη. Για τις δεδάμενες, έξι ο Βασίλης ο Καμαλιωτάκης. Και ένα λιγοτάκι ακόμα ο Καρτσονάκης.
5,5 κιλά στο ρούλι, μέσα ξανά ο Κατσαρός, έξω ο Δημουλιάς. Παραφράμε τον Βερτάκο, Γκάλλας, 3 με μεγάλη καμπύλη το σουτ, λοιπόν ο Χρυστακάκος, μπάλα στον Πολύδωρο, Καστανιάς, μπάλα στον Χρυστακάκο, ο οποίος είναι μακριά από τον χώρο δράση του. Πολύδωρος, αστοχή για 2, θα αστοχίσει, rebound, ο Καμαριωτάκης, μπάλα στον Οικονόμου. Μερτάκος, μπαλά στη weak side, στη γάλα, σκυνείται παράλληλα, σπάει έξω με την μπαλά έξω, για τρεις Οικονόμου, rebound, ακόμα ένα επιθετικό, Καμαριωτάκης, πολύ δύσκολο καλάθι. Κάκος, χαμηλά η μπαλά. Ωραίο φενταγόγια, λάστιχο από τον Κοταράκο. Μάχης κατά την ρακέτα, μπλοκ καθαρά του Καρτσονάκη. Οικονόμου, 2-1-1, Βρετάκος, η Γάλλας και ξανά Βρετάκος. Το καλάθι δεν θα έρθει. Σύντομη διακοπή. Συνέχεια στο μάτς. Νομίζω χτύπησε στον Αστράγαλο Πολύδωρος. Για διάστημα μου φαίνεται, ελπίζω να είναι ελαφρύ. Το ερχόμαστε σίγουρα. Περαστέκα να γυρίσει γρήγορα ο Σιδερένιος. Γκάλλας μέχρι μέσα, αστοχή. Παράσταση με Καστανιά. Καστανιάς για 2. Και 12 για ημίχρονο, 5 δαφάλους συμπληρωμένα. Αναλόγως θα μπορούν άλλοι 3 έχουν λεγαμενή. Καμαριωτάκης για 3, μυντικό rebound. Μιλτάνης τρέχει, εξετάζει επιλογές και πηγαίνει προς τα έξω. Καστανιάς και τώρα Μπιτζάς, 3 το σούτ μέσα και αυτό. Ξυπνούν οι αναλώσιμοι. Και του Μεϊντάνη από δύο πόντους ήταν μέχρι τελείως ο Πολύδωρος, ο Καστανιάς και ο Χρυστακάκος. Για τους αναλώσιμους τώρα μπαίνει και αυτός στο χορό, εμφανώς βελτιωμένο το πρόσωπό του. Ο Χρυστακάκος άστοχος, 20-37, μεγάλη πάσα, ωραία προσπάθεια και καλύτερα και καλάθι από τον Κοταράκο. Η διαφορά στους 15 πόντους, 22-37. Ένα δίλεπτο απομένει. Γκάλλας, μπαλά χαμηλά στον Καθαρόπλος, γυρνάει, κερδίζει το φάουλ, βάζει και το καλάθι. Παντελή, 22-40. Καστανιάς από τη γωνία για 3 στο σουτ. Αυτό το γλυκό τον Μεϊτάνη. 1-23. Σιγάλας, Τάκος για 3 ο Δημήτρης, μέσα και αυτό. Τρίποντο πάρτι από τους λεγάμενους.
9 τρίποντα στο ημίχρονο, 7 από τον Καρζονάκη και 1 από τον Βρετάκη και 1. Άρα 8 ψέματα, ένα έμεσο, καλά και φάουλ ήταν από τον Παντελή του Κατσάρο. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Βρετάκος ξανά. Ξανά. Δεύτερο δικό του. Μπαίνουν όλα για τους λεγάμενους. Πάρα πολύ καλό νομίζω. Επιθετικό τουλάχιστον βράδυ. Ένα θεμάτα του Κωνσταντ Μιχάηλ. Ο Ζαφύρας θα σκοράρει και θα κάνει το σκορ. Μια επανέλθει στην διαφορά των 22 πόντων. Τάκος άστοχος. Μια λεπτομέρειες. 24-46. Συνέχεια στο μάτς, 24-46 το σκορ. 9-26 το δεκάλεπτο, 15-20 επιμέρους σκορ εδώ στο δεκάλεπτο. Και λίγο εγγυωμένη εικόνα των καναλώσεων να πούμε. Στην δεύτερη περίοδο η πρώτη ανήκει αποκλειστικά στους λεγάμενους. Πρώτη επίθεση για τους τελευταίους. Γάλλας. 3 δεύτερα. Από το Μαριωτάκι. Λιάσκας, άστοχος ο Χρήστος, inbound ο Βασιλής. Αθουνάκης νομίζω δεν θα βιαστεί. Ναι. Ωραία πάσα, άστοχος όμως ο Δημουλιάς. Πάρα πολύ ωραία έμπνευση. Λιάσκας, καθαρός το Βασίλη, από πού είμαι τα Χριστός. Χρήστο Λιάσκα, είσαι ένας μικρός θεούλης. Κακάκος για Χρήστο Σουτ, άστοχο. Μανώλης κατεβάζει και δίνει 9-14 στους γηπεδούχους. Ωραία πάσα. Λιάσκας για 2. Τεχνική ποινή. Λαμακιά. Μέσα και η βολή. Για τους αναλώσιμους 25-46. Σιγάλας. Τρεις από μακριά. Θα στοχίσει. Ο Δημιουργιάς κατεβάζει μπάλα στον Καμαριωτάκη, ο οποίος μάχεται αλλά δεν καταφέρει να βάλει μπάλα στο καλάθι. Ο Κονταράκος. Μανώλη θα κερδίσει το φάουλ εκεί. Δύο βολές για τον περιφερειακό των αναλώσιμων. Λοιπόν, φρένεται στο Καμαριωτάκη. Thank you.
Γιαννόλης, ωραία κίνηση. Φάουλ από τον Σιγάλα. Τρίτο γρήγορα γρήγορα για τους λεγάμενους. Μέσα η πρώτη. Μανώλη στο σχήμα της τρίτης περίοδου. Μπάλα τον Σιγάλα. Θα κάνει το μακάρισμά του. Μπάλα έξω στον Αγαλόπουλο για τρεις εκείνος. Μπάλα δεκτική σύνη κατεβάζει. Ποιος άλλος, ο Χρήστος Ολιασκάς. Και αφού είναι στο Μανώλη. Βάζει φρένο εκείνος. Λάθη από τον Χριστάρα. Το αφαιρούν στις εξέδρες. Είναι περίμενε να έρθουν οι οπαδοί για να βάλει τους πόντους στους πόντους. Καρτονάκης, Παρκετάκης, η μπάλα στον Σιγάλα, καλή κυκλοφορία της μπάλας. Σιγάλα σε πίτα από το κέντρο. Εδώ φενταγώει άστοχο, rebound, ο Κουταράκος. Μανώλης, μεγάλη πάσα, Αλιάσκας. Το καλά θέλω δεν θα έρθει. Θα έχει γίνει από την εξέδρα. Καρτονάκης από τη γωνία. Είναι επιθετικό. Για τρεις, λοιπόν ο Καμαργιωτάκης, η μπάλα στον Σιγάλα, 5 και 57. Τέσσερα φάουλ από τους φιλοξενούμενους, μέχρι στιγμής δεν έχουν άλλο να δώσουν. Θα έχουν όλοι κανένα από τους αναλωσμούς. Καθενάκης, φάουλ και τρεις βολές. Μέσα η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. Καντουνάκης, δύο πόντι, Καμαγιωτάκης, δύο πόντι. Καντουνάκης, από την άλλη, δύο Μανώλης, δύο Ολιάσκας και μία πόντι στα κακός. Λιάσκας για τρεις. Θα αστοχίσει. Λοιπόν, ο Μανώλης, ο οποίος βάζει πολλή ενέργεια. Θα πάρει και το σουτάκι για τρεις. Θα αστοχίσει. Χρυστακάκος. Ούτε κοινός. Σιγάλα θα αντεβάζει. Καρτονάκης. Σιγάλας. Ωραία πάσα. Δημουλιάς προς Πίτερ. Περνάει. Αντεχνεί και κοινός. Καμαργιωτάκης για τρεις. Rebound. Κατσαρός, έγινε το βάζο και δεν είναι ξανά τη λύση. Περνάει από το κέντρο, δύσκολη κίνηση, καλάθι, όχι φάουλ, ναι, και δύο βολές. Μέσα η πρώτη.
Γιάννης στους 3 πόντους. Το Κοταράκης μέσα με το νούμερο 77. Ο Ζαφυράς 31-52. Ο Νόμου καρός στέκεται, σηκώνεται, αλλά αστοχή. Κακάκος 3. Ο Κατσαρός 4 λεπτά απομένουν. Συμπληρωμένα τα φάουλ των φιλοξενούμενων, υπενθυμίζω, ένα από τους αναλώσιμους. Λάθος βάση του Βρεφάκου. Μεϊντάνης αφήνει στον Χρυστακάκο, ο οποίος θα δοκιμάσει ξανά το χέρι του. Αυτό το βάλει έκτος του πόντους. Yeah. 34-52. Το σκορ Καλτζονάκης δεν απαντάει. Μανώλης Μεϊντάνης βλέπει τον Χρυστακάκο, ο οποίος στέκεται ξανά, αλλά στο χ από τα 6.75. Καλτζονάκης τρέχει. Ωραία σταυρωτή. Τραχεία μάλλον, όχι σταυρωτή. Δημουλιάζει μόνος του από τη γωνία. Άτυχος rebound από τους αναλώσιμους. Η μπάλα ξανά στον Μανώλη. Σακάκος φορεί το τελοπόστ, έξυπνη μπάσα έξω. Περνάει, Ντάνης 4 δεύτερα από τη γωνία του σουτ, άστοχο rebound. Ο Δημουλιάς, πανό μου, Καρτζονάκης μόνος του. Μπερδεύτηκε ο πανό μου τον Κατσαρό, μπάλα εκτός των δύο αναλωσιμούς. Για δύο, το σουτ άστοχο, λοιπόν ο Δημουλιάς, Ρετάκος Καταρός, σε έκανε τέρο Παντελής, καλάθι με το δεξί. Κολόπουλος, αποχύσει για τρεις. Έχει ένα χαρακτηριστικό σουτάκι νομίζω, δεν πηδάει ποτέ στα τρίποντα. Το θυμάμαι από το Σπάρτακο που είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με τους Black Mamba. Αν δεν καλά πως αναλώσουν στον παιχνί του Πελού. Μεϊντάνης, ο Ρεστιν έξω, για τρεις το σούτ μέσα και αυτό, ένα τόσο πόντος, πάρα πολύ καλό του δεκάτου από τον Χρυστακάκο. Νομίζω έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, Κατσαρός θα αστοχίσει, μπάλα εδώ νομίζω τον πουλάει. Ο Λιστρέχη πάει προς τα μέσα, στέκεται αλλά αστοχή, τελευταίο λεπτό. Ρετάκος κόβει. Μπάλα ωραία στον Αγαλόπουλο. Ισοποιήθηκε από τα δεξιά. Δύσκολη προσπάθεια, κερδισμένο φάουλ και δύο βολές. Thank you.
Γιόλης σε ένα δεύτερα. Μπαλά έξω στον Μεϊτάνη, ο οποίος προσπείται, περνάει από το κεντρικό διάδρομο. Όμορφα η πάσα στη γωνία, Μανώλης για τρεις. Τρυποδάκι, ακόμα ένα αναλώσιμος. 15 δεύτερα. Καρός γυρνάει, αλλά στοχή. Δύο δεύτερα, Μανώλης πίσω από το κέντρο. Σκορ τρίτης περίοδου. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στη Ζωφριά. 16-8 double score στην τρίτη περίοδο από τους αναλώσιμους. Πολύ καλή η παρουσία τους, νομίζω, μετά το αρχικό σοκ της πρώτης περίοδου. Οι αναλώσιμοι μετρήσαν 7 την εικόνα τους και παρουσίασαν, νομίζω, ένα πιο αντιπροσωπευτικό πρόσωπο. 15 και 16 που έχουν τακτική στο 24 δεκάλεπτο. Από την άλλη, νομίζω, οι λεγάμενοι διατηρούν έξυπνα τη μεγάλη διαφορά που χτίσανε στο πρώτο ειδικά δεκάλεπτο. 26 πόντους στο πρώτο και 20 στο δεύτερο πέτυχαν οι πυριότητες, οπότε νομίζω, όπως είπα, ήταν και λογικό να ρίξουν λίγο τους ρυθμούς τους. Αυτός ο Χαγκάκος, επιθετικό rebound και καλάθι από τον Μεϊτάνη. Βρίζει χώρο, πάει προς τα μέσα, το βάζει και αυτό. Μια σου και μία μου. Πάσα πάει προς τα μέσα, αλλά έξω στον Χρυστακάκο, σούτα από τη γωνία, άστοχο. Φίλια. Μανό μου. Καλόπουλος αφήνει στον Κατσαρό για δύο, Παντελής. Rebound, ο Ντουγιάς. Αποσύνθηκε, λέει, το πρώτο δίλεπτο του τελευταίου δεκαλέπτου. Για τρεις. Rebound ο Βλετάκος. Νόμου. Θα δοκιμάσει το γέντο και θα δικαιωθεί. Τριποντάκι από τον Γιάννη. Και Γιάννης Κακός περνάει από τα αριστερά, ωραίο Λέα, καλά σε τον Ζήλο. Ρυθμό και οι δύο ομάδες από τα πρώτα 3 λεπτά του τελευταίου δεκαλέπτου. Το τότε σουτ, ο Νόμπης κατεβάζει, αφήνει τον Αγαλόπουλο, φάουλ, ο Κακός. Τρεις. Το την προσπάθειά του λοιπόν, ο Χρυστακάκος. Νόνις φάουλ από τον Οικονόμου. Πρώτα και για τους λεγάμενους δεν έχουν ήδη οι αναλώσιμοι. Στέκεται για δύο, αλλά η μπάλα δεν του κλείνει το μάτι. 6-29.
Νομίζω η υπόθεση Νίκη έχει απλοποιηθεί πλέον για τον Λεγάμο, γιατί λογικά θα φτάσουν στο 7ο ρόστερ για φέτος. Καλάθι ο Βρετάκος. Ο Δημήτρης, άσκηπο και αυτό το σιτ. Τρεις άσκηπος και ο Μεϊντάνης. Τα πνευματικά κατεβάσει. Σε την επίθεση για τους λεγόμενους, ωραία πάσα. Καμαργετάκης, αφήσεις τον Βρετάκο. Πάολο Μεϊντάνης τρίτο από τους αναλώσιμους. Τάκος, ωραία πάσα, Αγαλόπουλος. Καλό γύρο και πάστρο το τελείο. Μεϊντάνης, ωραία. Στο Μανώλη, το καλά δεν θα πει ούτε τώρα. Ο Ταράκος μάχεται. Νόλις από τη γωνία το σουτ. Μέσα και αυτό. Ένα τρίτο πρόβλημα και σαν ένα από το Μανώλη. Βάλα έξω, Βρετάκος για τρεις. Θα αποκύσει λοιπόν ο Βρετάκος. Μεϊντάνης και αυτός. Όχι. Βάλα έξω, θα αποκύσει παραμένει. Βλέπει σε μαύρο κόκκινους. Κατονάκης μεγάλη πάσα, Βρετάκος σώζει. Βάλα στα κέντρα μαύρο κόκκινων. Αποδείξανε τους λεγόμενους. Κατονάκης Γκάλας, Βρετάκος περνάει. Τον Τεγιαδίο, αστοχή, Σιγάλας, κάνει την κατοχή, κλέβει και τρέχει ο Ντούγιας. 2-1-2 ενός, Κωστακάκος. Ού, τι, άμα έμπαινε αυτό, νομίζω. Πέραζον κάντος ως επιπτέν, θα μπαινε μόνο του. Βάλα την καταλήξη στο καλάθι, Κωστακάκος, δεύτερη ευκαιρία για τον ψηλό. Βάλλον Σιγάλας. Νομίζω το ελικό σκορ με να μάθουμε. Οπότε συνήθει, ξεκαθαρίσει. Εντέκατη νίκη για τους... ήταν μάλλον για τον αλέσιμος. Εντέκατη νίκη για τους λεγαμενούς. Αλλά ακόμα ένα. Τρέσο σουτ. Αρχικός ο Ντούγιας. Κοταράκος μάχεται. Αλλά Βρετάκος το ανεβάζει. Παράκος
Ρωδίγιας για 2, εύκολος μετάμπλο. Μαλεκτάκης. Μαλεκτός. Έστωχο και αυτό, μια σου και μία μου. Το βουδάκι που είναι βεδάκι παλάθ τώρα. Από μία δι. Αρθουνάκι και μπάλα τον Καμαριωτάκη, ο οποίος κερδίζει τη σκόρο και το φάουλ. Τελευταίο 1 και 10. Παναθώνει Καστανιά. Μπάλα στο γλιστράι. Ο Πελίσκος η Γαλάς. Τους φεύγει γρήγορα. Τι ήταν αυτό? Βάλε τον έτσι, φωνάζουνε. Άστοχος, Λιάσκας, κυβέρει ψηλά και κατεβάζει το rebound. Βάλε τον Αγαλόπουλο. Μισό λεπτό απομένει. Σημαντική νύχια την μάχη της τετράδας για τους λεγάμενους που φτάνουν στην τέταρτη θέση. 15 τον θυμίζω. Αθανάκης. Φάουλ επιθετικό. Βάλτο ρε φεστάρα, άστοχος ο Λιάσκας. Από τον Καμαριωτάκη, 4 δεύτερα, το μάτς τελειώνει 53-68, σημαντικό να δημιουργηθεί για την μεγάμενος. Το προλαβά. Επειδή διπλασιάζονται για τους απέναντι στους αναλώσιμους διαφορετικούς και φεύγουν νικητές από τη Ζωφριά. Καλό βράδυ σε όλους.